στο απροχώρητο έχει φτάσει η κατάσταση στα κρατητήρια της αστυνομικής διεύθυνσης της Αλεξανδρούπολης, στα οποία έχει συγκεντρωθεί ένας πολύ μεγάλος αριθμός κρατουμένων με μεγάλη διάρκεια παραμονής, που ξεπερνάει κατά πολύ το προβλεπόμενο από το νόμο χρονικό περιθώριο. Μιλώντας συγκεκριμένα λοιπόν για το κρατητήριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, υπάρχουν κρατούμενοι που έχουν συμπληρώσει και ακόμη 140 ημέρες παραμονής. Άμεση αποσυμφόρηση του κρατητηρίου ζητούν οι αστυνομικοί υπάλληλοι της Αλεξανδρούπολης, που βλέπουν στο ένα και μοναδικό κελί της αστυνομίας να συνοστίζονται κρατούμενοι για πάρα πολλές ημέρες. Να αδειάσουν και τα κρατήρια των αστυνομικών υπηρεσιών όλης της χώρας, όπου μέσα σε αυτά υπάρχουν άτομα πέραν του αριθμού που προβλέπεται και για πάρα πολύ χρονικό διάστημα, είτε υπόδικοι είτε κατάδικοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι σε σοφρονιστικά καταστήματα και είναι παράνομα στα κρατήρια των αστυνομικών τμήματων. Ας πούμε, εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτή τη στιγμή υπάρχουν άτομα μέσα τα οποία έχουν έως και 140 μέρες. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες είναι αφόρητες, ειδικά τώρα το καλοκαίρι αλλά και το χειμώνα, με αποτέλεσμα αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν οτιδήποτε ως προς το να αποδράσουν για να βρουν την ελευθερία τους και για τις συνθήκες που κρατούνται εκεί μέσα, έτσι, πέραν όλων των άλλων. Με ορισμένους κρατούμενους να ξεπερνούν τις 140 ημέρες παραμονής στο κρατητήριο της αστυνομικής διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, οι αστυνομικοί δηλώνουν πλέον την ανησυχία και το φόβο τους ότι η κατάσταση μπορεί εύκολα να εκτροχιαστεί χωρίς κανείς να μπορεί να προβλέψει το αποτέλεσμα. Σε όλα τα αστυνομικά κρατητήρια της χώρας ο κανονισμός προβλέπει και οι νόμοι ότι θα πρέπει να κάθεται τον τελείως απαραίτητο χρόνο μέχρι τη μεταφορά τους είτε στα δικαστήρια, είτε σε κάποιο κατάστημα, εννοώ νοσοκομεία, σε υγειονομικό κατάστημα, δηλαδή για την περίθαλψή τους. Σε καμία άλλη περίπτωση πέραν των 2-3 ημερών. Θα πρέπει άμεσα να οδηγούνται είτε στα σοφρονικά καταστήματα, αν είναι υπόδικοι ή κατάδικοι, αν προφυλακίζονται, ή αφήνονται ελεύθεροι. Και έχουμε φτάσει σε 140 τώρα πια. 140 μέρες. Ναι, να υπάρχουν μέσα άτομα που να έχουν 140, 118 ή περισσότεροι. Ή λιγότεροι, τουλάχιστον ένα μήνα. Τουλάχιστον ένα μήνα. Με συνθήκες που λέμε πάντα, όσο και καλές να είναι, δεν πρέπει να είναι αφόρητες, γιατί άλλο οι φυλακές προσφέρουν προαυλισμό, προσφέρουν διαφορετική διαβίωση. Ενώ εδώ, καταλαβαίνετε, όταν είναι συμπτυγμένα τόσα πολλά άτομα σε ένα μικρό χώρο, συμβαίνουν παρενέργειες πολλές. Τη σπουδαιότητα και την απόλυτη αναγκαιότητα κατασκευής ενός μικρού αεροδρομίου στη Σαμοθράκη υπενθύμησε ο Δήμαρχος Γιώργος Χανός, μιλώντας στον Σταύρο Αποστολίδη και στην πρωινή εκπομπή του Στέτου 94 και 2. Ο κύριος Χανός τόνισε ότι το κόστος του δεν είναι μεγάλο όπως εκτιμήθηκε κατά το παρελθόν, συγκρίνοντάς το με το κόστος κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αλεξανδρούπολης, που είναι 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Δήμαρχος κατέληξε ότι το αεροδρόμιο της Σαμοθράκης εξαγγέλθηκε τουλάχιστον 3 φορές από τους αρμόδιους υπουργούς, χωρίς όμως να υλοποιηθεί ούτε μία λέξη από τα υπεσχημένα.